Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί γονείς, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση βράβευσης των σχολείων που έλαβαν μέρος στον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κύπρος Ελλάδα Ομογένεια Εκπαιδευτικές Γέφυρες. Σας καλωσορίζουμε σε μια μεγάλη γιορτή που είναι το επιστέγασμα μιας πολύμινης διαδρομής στην ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου, που επιβεβαίωσε τον τίτλο του προγράμματος, το ότι δηλαδή όλοι μαζί δημιουργήσαμε γέφυρες ανάμεσα σε ελληνικά σχολεία όπου και αν αυτά βρίσκονται. 5 χρόνια πριν λοιπόν, μια ομάδα εκπαιδευτικών από τις μακρινές αίρες, συνειδητοποιώντας φίλες και φίλοι ότι η Κύπρος δεν διδάσκεται πια στα σχολεία της Ελλάδος και οι ελλαδίτες μαθητές ξέρουν για την Κύπρο το Καλούμι, την Άννα Δύση και τους πρωταγωνιστές του Τατουάρ, διαπιστώνοντας ότι ένας από τους τρεις μαθητές στην Ελλάδα τοποθετεί την Κύπρο στο χάρτη στη Βόρεια Ευρώπη και πιστεύει ότι το Κυπριακό λύθηκε, ή ότι η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στο νησί είναι αποτέλεσμα πρόσκλησης, ένας στους τρεις Ελλαδίτες, και θυμώνοντας πραγματικά που για την ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία η Κύπρος είναι χώρα του εξωτερικού και ισχύουν για όσα ελλαδικά το ξέρουν οι φίλοι μου από την Ελλάδα, σχολεία επιθυμούν να την επισκεφτούν, οι ίδιες απαγορεύσεις και οι ίδιοι περιορισμοί που ισχύουν για ένα σχολείο που δεν επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη. Ας δούμε να δούμε τι καταφέραμε λοιπόν. 1.300 σχολεία από 12 χώρες, 150.000 μαθητές φτάσαμε φέτος και 12.000 μαθητικές δημιουργίες για την Κύπρο. Και περνούμε στην δεύτερη τετράδα ταινιών τεκμήριωσης. Ας δούμε ένα μικρό βίντεο με αποσπάσματα από 4 ακόμη ταινίες. Η Ρωμιοσύνη έφυρη συνότερη του κόσμου. Κανένα δεν ευρέθηκε για να την υψηλήψει. Γιατί σέπιθη που τάξει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη να χαθεί όταν ο κόσμος ρίξει. Συνεχίζουμε με τα ψήγματα ιστορίας γαλανόλεπτου χρώματος από το δεύτερο γέλ Γιαννιτσόρ και το μουσικό σχολείο Γιαννιτσόρ. Είναι εδώ το σχολείο. Ναι. Ελάτε. Ναι. Μας είχαν πει ότι ήταν οι εκπρόσωπος. Εκπαιδευτικοί Γρηγοριάδης, Γεώργιος και Τσιλίκα Μαρία με ομάδα 4 μαθητών. Είστε και η κυρία που πρωταγωνιστούσε στην ταινία, λέω η ιστογνωμία είναι γνωστή. Κυρία, λίγο να πάρετε και πάνω το βραβείο, γιατί είναι δύο σχολεία. Ναι.